Αλήθεια. Σας αγαπούσαν όλοι, κύριε Δωμάζο? Όλοι. Όλοι, όλοι. Ακόμη και αντίπαλοι. Ναι, και τώρα δεν έχουμε τα παιδιά. Ναι. Μιλάμε με όλους. Τώρα είστε θρύλος, είναι αλλιώς? Όχι, το θρύλος δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Ναι. Αυτός που είμαι. Είχατε φίλους από αντίπαλες ομάδες? Από πάντες, είχα, όχι να κάνω παρέα, αλλά τηλεφωνιόμασταν για εκείνο που κάνω παρέα είναι ο Αντωνίας, 50 χρόνια. Ναι, φοβερό, ε. Ναι. Τι λέτε? Λέμε τα δικά μας. Λέτε και τα ποδοσφαιρικά σας, δηλαδή, ή λέτε τα τρέφω. Τα ποδοσφαιρικά μας, λέμε για τη ζωή μας, τα αυτά, εντάξει. Τι θυμούνται, ναι, δύο παλιοί βετεράνοι του, δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου? Κοιτάξτε, κάναμε ένα ντουέτο πάρα πολύ μεγάλο. Θυμάστε τις ένδοξες στιγμές? Ναι, βεβαίως. Θυμάμαι, γιατί ο Αντωνιάδης λένε ότι του έδινα τις πάσες και έβαζε τα γκολ. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί πολλές πάσες εγώ δεν τις πέταγα στον Αντωνιάδη. Ήτανε, αν ήταν καλές, αλλά επειδή ήταν και ψηλός, πολλές φορές τις έπιανε. Και φανόμουν και εγώ καλύτερα. Και λένε ότι όχι, ο Αντωνιάδης ήξερε να βάλει γκολ. Τις δύσκολες στιγμές τις θυμόσαστε? Τις δυσκολίες σας? Όχι. Δεν ήταν και πολλές. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τις ευχάριστες στιγμές. Και πολύ σωστά. Αυτές ήταν που με συγκινούσαν πιο πολύ. Να φωνάξουμε και. Να ρωτήσω κάτι ακόμα και θα το Κωστά. Όχι, την Πόπη. Α, την Πόπη, ναι. Λοιπόν, από τον Παναθηναϊκό δεν φύγατε χαρούμε. Δεν θέλατε να φύγετε? Όχι, από τον Παναθηναϊκό και εγώ και ο Αντωνιάδης τότε. Ναι. Και ένας Γιουγκοσλάβος, Γιώργης. Επειδή φτάσαμε να είμαστε 36 χρονών τότε. Και νομίζαμε ότι πια τα πόδια δεν πάνε. Ναι. Νεότατοι ήσασταν. Τώρα, για τώρα, για τα σημερινά. Όταν φτάνει σε μια τέτοια ηλικία ο ποδοσφαιριστής, νομίζουν οι παράγοντες, γιατί πιο πολύ οι παράγοντες. Άρα σας αναγκάσανε να φύγετε? Ναι, μας αναγκάσανε. Ναι. Κοιτάξτε, ήμασταν ερασιτέχνες. Αν υπέγραφες ένα δελτίο, δεν μπορούσες να φύγεις. Ναι. Έπρεπε να πεθάνεις για να φύγεις. Ναι, κατάλαβα τι λες. Μας διώξανε εμένα τον Αντωνιάδη. Και επειδή είχαμε. Και πώς μας διώξανε. Να πω και έτσι. Ναι, να πείτε. Να μάθετε και την ιστορία. Ναι. Φυσικά. Παίζαμε στην Καβάλα. Καβάλα Παναθηναϊκός. Ναι. Είχαμε το Μαυροκουλάκι, το Μάνο, δεν ξέρω. Ναι. Πολύ γνωστός. Εσείς είστε μέσα στα. Ναι, είναι λίγο πιο αθλητική από μένα. Έχω σωστή μοντία πρέπει. Και λέω. Παίξαμε και ήρθαμε 0-0. Και βγαίνει η αθλητική εφημερίδα τότε και λέει πώς να κερδίσει ο Παναθηναϊκός αφού ο γενικός αρχηγός πήγε τον Αντωνιάδη και τον Δωμάζο στα μπουζούκια. Δεν πήγαμε ποτέ. Ήταν ψέματα. Αλλά μας βάζει, κάνει μήνυση ο Μαυροκουλάκης και μας βάζει μάρτυρες. Ναι. Ναι. Δεν θέλαμε τώρα να γίνει μάρτυρες. Παίζαμε Τετάρτη, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα, ξένη ομάδα, ευρωπαϊκό. Τρίτη γίνεται το δικαστήριο. Πάμε στο δικαστήριο, σαν μάρτυρες εμείς. Δεν γίνεται το. Μέχρι είχαμε το 30. Πολύ. 30 Α, ναι. Και έγινε διεκόπη η 2 η ώρα και λέει: Λάτε το απόγευμα. Μέναμε στο Μάτι τότε, ναι, το ξενοδοχείο. Πάμε και το βράδυ, φτάνει 9.30 ώρα, 10. Δεν έφτασε το νούμερο ποτέ. Θέλανε να βγούμε τελευταία για να. Τέλος πάντων, του λέω Αντωνιάδη, εγώ φεύγω. Ένας από τους δύο τουλάχιστον να κάτσει, γιατί παίζαμε την άλλη μέρα. Θα φύγω, λέω, πάω στο ξενοδοχείο. Τότε προπονητής τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γκόσιτς. Ναι. Πάω, οι παίχτες ήταν πάνω. Καλησπέρα κύριε Γκόσιτς και κύριε Κουρτζούλη, ήταν ένας κύριος Κουρτζούλης, γενικός αρχηγός. Δεν μου μιλάει κανένας. Τρώω, πάω πάνω. Μετά από λίγο έρχεται ο Αντωνιάδης. Του λέω, Αντωνιάδη, μου λέει τι έγινε, όχι, μου λέει, ανεβλήτη. Αύριο δεν παίζουμε, του λέω. Έτσι εγώ. Σώπα, μου λέει, που δεν θα παίξουμε. Εμείς δεν θα παίξουμε. Άκουμε εμένα, του λέω, δεν θα παίξουμε. Πάμε τώρα, λέει την Κυριακή τη σύνταση, ο Κόρση βάζει το Γιανακούλα, νομίζω, τερβόλ. Δεν γελάω, εγώ αρχίζω και γελάω. Και μου λέει ο Κόρση και ένα πολωνικό. Μου είπε και του είπα κάτι κι εγώ. Κάτι και μας βάζει στον πάγκο. Και παίρνουμε και μαζί μας και τον Τζόρτζε Βιτό Φουκαρά, ένα Κυκοσλάο. Και αυτόν δεν τον εβάζει. Τώρα να δεις τι γίνεται στον πάγκο. Και τα λέω και. Τέλος πάντων έρχεται. Χάναμε ένα 0 στο πρώτο ημίχρονο, να φωνάζει ο κόσμος.
Να φωνάζεις εσύ θέλει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θες να δεις το στάρ τώρα της ομάδας. Και δεν γίνεται. Δεν μας βάζει. Μετά από 10 λεφτά λέει ο Γκόση, μπες μου λέει. Δεν μπαίνω του λόγου. Α, είπατε δεν μπαίνω στον προπονητή. Ναι, δεν μπαίνω. Το είπα. Ήμουν εγωιστής. Είπατε, ναι. Μια με το απολυτήριο, μια τώρα με το αυτό. Ναι, ήμουν εγωιστής. Δεν μπαίνω. Μετά από λίγο αυτός έχει κοκκινήσει, λέει στον Αντωνιάδη, μπες. Του λέω Αντωνιάδη, παίξε εσύ. Μπαίνει ο Αντωνιάδης. Μετά από λίγο λέει στον Τζόρτζεβιτς. Αλλά ο Τζόρτζεβιτς δεν ήταν κορδόνια του και ήξερε τη γλώσσα. Ναι. Και έλεγε τώρα τι του λέγε στα πολωνικά. Ναι, ναι. Κοκκίνησε ο προπονητής. Βάζει ένα γκολ, έβαλε ο γονιός νομίζω, έκανε ο Τζόρτζεβιτς την πάσα και βάζει ο γονιός. Και έρχεται εκεί πέρα και να τον ευρίζει ο Τζόρτζεβιτς. Τελικά ήρθαμε ένα-ένα και αποκλειστήκαμε γιατί έπρεπε να κερδίσουμε. Πάμε την άλλη μέρα για προπόνηση. Δωμάζος, Αντωνιάδης και Τζόρτζεβιτς να μην μπουν μέσα. Ο Αντωνιάδης. Όλα αυτά ήταν αντίπεινα από την ΕΕ. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη τη μέρα μας διώξανε. Ναι. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι μας διώξανε. Λόγω ότι πήγαμε. Ναι, ναι. Αυτό πώς σας έκανε σας να αισθάνεστε. Είναι μια πικρή στιγμή. Δηλαδή μια ένδοξη πόσα, 20ετία. Κοίτα, εγώ το περίμενα. Γιατί εντάξει, εμένα, είχα προστριβές με τους προέδρους και με τα αυτά. Ναι, ναι. Το περίμενα ότι κάποια στιγμή. Θα συνέβαινε. Θα συνέβαινε αυτό. Αλλά ο Αντωνιάδης όπου καλά δεν έκανε τίποτα. Οπότε το πήρε η μπάλα και. Έλεγε... Αυτό και στο δικαστήριο έμεινε και στο. Και έλεγε ο Αντωνιάδης, εγώ δεν έκανα τίποτα. Άρα μα φάγανε πάλι. Εκείνος πήγε στον Ολυμπιακό. Και εσείς... Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Πήγε σας. Και εγώ πήγα στην ΑΕΚ. Α, στην ΑΕΚ τότε. Εγώ πήγα στην ΑΕΚ. Μπορείτε να.